έχει 10 πόντους μέχρι στιγμής αυτά. Μετράει το καλά. Ξέρουμε ότι όλοι ήδη θα έχετε αρχίσει να κάνετε τους δικούς υπολογισμούς. Εδώ αμάν όχι. Του έφυγε πάρα τα χέρια. Ήτορ 41-42, μάλλον 42-41 για την Ανατολή. Εμείς δεν θα επηρεάσουμε τα προγνωστικά για το ποιος θα είναι ο MVP σε αυτό το Rookie Game. Το ξεκίνημα δεύτερο μισό θα σας δώσουμε τι έχουν ψηφαγωνίζεται. Τους αρκούδες του Vancouver. Μεγάλη αρκούδα εδώ. Κέρ Τόμας. Ένα παιδί αρκετά παρεξηγημένο. Τι πάσα για τον Στακχάουζ, θα χάσει την μπάλα. Γκάρνετ. Αλλάζει εξαιρετικά την μπάλα και το χάρπο από τον Μακντάι. Γκάρνετ έκλει και... Μακντάι. Έκρυψαν την μπάλα. 46-45 για να το... Ο Στακχάουζ. Σούρα. Τα καλά λέει ούπ και το καλά και από Στακχάουζ. Αυτό είναι κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι αυτό είναι ο διαγωνισμός στα κομμάτια, την Τρίτη το βράδυ. Θα τον απολαύσουμε εμείς αύριο, Γιάννη, που αν μη τι άλλο έχει προσφέρει και το λέω αυτό, και μια συγκινήση. Και το λέω αυτό, έχει κάποιο πρόβλημα, ίσως έχει κάποιο πρόβλημα μικροτραυματισμού. Πόπο, Τζόε Σμιθ, time out για να το θαυμάσουμε. Γιατί προηγουμένως ακούγοντας την ανταπόκριση των Ισπανών συναδέλφων, άκουσα πριν από τον αγώνα ότι δεν είναι σίγουρο αν θα παίξει τον αγώνα ή όχι. Είπατε λοιπόν ότι είχε κάποιο μικρό. Η διαφορά κυμαίνεται συνεχώς από τον 1 στους 3 πόντους, 50-49, πάλι Μακντάι. Αν δεν κάνω λόγια για αυτό το διήμερο, είναι η καλύτερη προθέρμανση για αυτά που θα επακολουθήσουν, Γιάννη. Και θα είμαστε... Της παρουσίας του γενικότερα στο ισπανικό μπάσκετ. Ο Άλβιν Σαμπόνις το διαφέρει τρομερά τους Ισπανούς. Το κάτω στο 39,4% από την κατηγορία των φιλάθρων. Δεύτερος με 23,2%. Εδώ το φυσικό καρφωμά από τον Μπρετ Μπάρ, νομίζω είναι αυτός τον οποίο στοιχηματίζει, Χάρη. Όχι, δεν στοιχηματίζω, απλώς είπα μια πρόβλεψη, Γιάννη. Σας φέρνουν κοντά έναν κόσμο άγνωστο, έναν κόσμο που ουσιαστικά είναι εντελώς διαφορετικός από εκείνο που ξέρουμε στην Ευρώπη. Πραγματικά αυτά που συνέβησαν εδώ σε αυτό το μόνο οι αγώνες είναι πράγματα τα οποία... Χειροκροτήματα απίστευτη φάση. Ναι. Είναι πράγματα λοιπόν που πολλές φορές δεν τα βάζει η μπάλα έμεινε εκεί. Όπως χάρη λοιπόν το... Το κόψει η φάση θα πάρει το εξωτερική. Όπως λοιπόν χάρη το θέαμα αυτό στο εμπορικό κέντρο, στο κέντρο του Σαν Αντώνιο, όπου σε μια έκταση που ήταν αδύνατο να υπολογίσει κανείς με το μάτι. Ed Barry, die set me. Ωχ, έφυγε η μπάλα από τον Σμιθ, πρόλαβε μάλλον εκεί ο Χέντερσον να κλέψει. Χέντερσον πάει να κάνει το coast to coast, τον Williams, ο Williams δεν θα καρφώσει, θα προτιμήσει το lay-up. Πάντως και ο Σμιθ κόβει. Είχε δάσκα λοιπόν ο Μάικ Τζόρνταν, ο οποίος της, όταν πήρε πια πλευριδιασμό, άφησε το ρόντο για τον Σακάου στο κάρφωμα. Ακούτε τι γίνεται στην ξέδρα του Άλαμο Ντόμ. Λίπιν Δίστη, θέλουμε ακόμη 30 δευτερόλεπτα. Και για να δούμε αν ο φοβερός playmaker της Δύσης της ο Τζόε Σμιθ και ο Ντάμος θα δουν την μπάλα και παίρνει την ευθύνη τελευταίος ήταν αυτοκή. Το rebound όμως από τον Γουάλλας γυρίζει αυτοκή ο Ράσιν Γουάλλας. 6 δευτερόλεπτα και 3 δεκατά. 6 και 3 να δούμε ακόμα τι προλαβαίνει να κάνει η Δύση. Τι προλαβαίνει να κάνει ο Έθνη, καθυστερεί. Θα σουτάρει ο Σμιθ. Είναι... Δεν μετράει. Δεν μετράει το καλάθι. Δεν μετράει το καλάθι. Είναι έστοχος ο Σμιθ. Αλλά το καλά δεν μετράει, οι παίχτες της Ανατολής πανηγυρίζουν. Ο κόσμος αποδοκιμάζει. Ήταν σαφώς με τη Δύση. Ακούτε τι γίνεται στην ξέδρα του Άλαμο Ντόμ την ώρα που οι παίχτες της Ανατολής πανηγυρίζουν. Σωστά δεν μετράει το καλάθι. Σωστά δεν μετράει το καλάθι. Πολύ σωστή η απόφαση των διαιτητών. Το μεγάλο λάθος είναι από τον Τάι Σέντμι, ο οποίος κάλυψε παραπάνω την μπάλα από ό,τι θα έπρεπε. Ήταν πολλή ώρα μόνος του ο Τζόε Σμιθ και περίμενε. Αυτό είναι το νικητήριο καλάθι. Γιατί από τον Ρασίτ Βάλλας. Κοίταξε εδώ τώρα, κοιτάξτε να δείξει την τελευταία επίθεση που κάνει. Ξανά. Αυτό είναι ο άνθρωπος και ο Σμιθ. Αλλά τον τίτλο του MVP δεν ξέρουμε τώρα, Γιάννη. Φτάσαμε στο τέλος και δεν κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι. Μάλλον Σαντ Μάιερ θα το πάρει. Λογικά ναι, και επειδή είναι και η νίκη της ομάδας. Ακριβώς. Λογικά έχει ένα προβάδισμα. Ρασίτ Γουάλλας πάντοτε πάνω την κάμερα. Ακριβώς. Πρέπει να είναι ο Σαντ Μάιερ. Πρέπει να έχει κρυφτεί. Γι' αυτό και μας το δείχνει. Εδώ τον βλέπετε. Μαζί με τον Σμιθ όμως. Ναι. 94-42. Τελικό αποτέλεσμα. Η νίκη τα ηρούκη του σημερινού All-Star Game. Τα αυριανά. Αυτή ήταν ο παίκτης ο οποίος με
παρουσία του σφράγισε την νίκη της ομάδας του. Ένα 17χρονο παιδί από την Φλόριντα έχει τη δυνατότητα, εάν ευστοχήσει σε τρίποντο, θα γίνει πλουσιότερος κατά $1,000,000. Ένα παιδί που, όπως το αναφέραμε, δούλευε μέχρι πέρσι, μέχρι προχθές μάλλον, σε ένα πασπουντάδικο στη Φλόριντα, αλλά τώρα έχει την ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του εδώ. Ο άνθρωπος που αποθεώνεται, άλλωστε στην βαστοπρόσωπό του, απόσυνος δεν σκέφτει από πίσω του. Είναι ο προπονητής του, ο οποίος τις τελευταίες μέρες πέρασε πολλές ώρες μαζί του για να τον μοιήσει στα μυστικά του σουτ. Πώς μπορεί να αισθάνεται άραγε. Αυτός είναι ο Τζορτζ Κέρβιν, βλέπετε μέχρι και τελευταία στιγμή δίπλα του. Του δίνει τις τελευταίες οδηγίες. Όλος το κόσμος, όλα τα μάτια στραμμένα. Το 17χρονο παιδί που διεκδικεί την τύχη του αυτή τη στιγμή με μια μπάλα μπάσκετ. Για να δούμε. Καλή επιτυχία, Δημήτρη, λοιπόν. Όχι, είναι άστοχος. Δεν πειράζει. Αστόχησε. Αστόχησε, έτσι ο Τζορτζ Κέρβιν τον αγκαλιάζει και του δίνει κουράγιο. Θα πάρει $10,000. Εδώ είναι η οικογένειά του που τον αγκαλιάζει. Από το Σαν Αντώνιο, από το Τέξας, ήρθε η στιγμή για τα τρίποντα. Και πρώτα... Αυτός είναι ο Clifford Robinson, λοιπόν. Είναι 29χρονος, 2 μέτρα και 9 από το Portland. Ο πιο ψηλός παίκτης που συμμετάσχει σε διαγωνισμό τρίποντων μαζί με τον Γερμανό Detlef Schrempf. Ένας παίκτης 2 και 9 σε διαγωνισμό τρίποντων. Αυτός είναι ο Χιούμπερ Ντέιβις από τη Νέα Υόρκη, 25 χρόνια 95. Πρώτη του εμφάνιση στο διαγωνισμό τριπόντων του NBA. Εδώ, Tim Legler. Από τους Washington Bullets, 29-92. Πρώτη του εμφάνιση στο διαγωνισμό τριπόντων του NBA. Η γενική στο διαγωνισμό τριπόντων στο All-Star Game του CBA. Αυτός είναι ο Josh McLeod από τους Dallas Mavericks, 28 χρονών 2-4. Josh McLeod είχε παίξει στη Καβολίνη. 82% φέτος. Είχε παίξει στη Καβολίνη και μάλιστα τον αντίπαλο του Πάου στη χρονιά που Πάου πήγε στο Final Four. Για να δούμε τον κύριο Κέρ τώρα εδώ. Τι Κέρ από τους πρωτοφόρους και αδάμαστους φέτος. Πουλ του Σικάγο, 30χρονος, 1,89 απόφυτος στην Αριζόνα. Και αυτός είναι ο τρισδιάστατος, ο Dennis Scott, τρισδιάστατος λόγω της έφεσης του στα σου τριών πόντων, αλλά και του αριθμού φάες φανέλα του, ο Dennis Scott. Από το Ορλάντο, δεν σκότει 27χρονο έτσι 2-4. Εδώ είναι Μπάρος. Για πολλούς το πάνω φαβορί και για τον διαγωνισμό. 28 χρονών, 1-80 από τους Celtics της Βοστόνης. Κάνει την τέταρτη του εμφάνιση διαγωνισμό. Και αυτός είναι ο κάτοχος του τίτλου από τους Charlotte Hornets, ο Glenn Rice. Glenn Rice, 28 χρόνια 2-4, Glenn Rice, ο οποίος θα αρχίσει με την πρωταθλήματος, μάλλον πριν γίνει πρώτη αγωνιστική, μετακόμισε από το Miami στη Charlotte σε ανταλλαγή του Alonzo Mourning. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, 8 φιναλίστ, επαναλαμβάνουμε. Τρεις γύρια από την Γάλλη. Μην μιλάμε όμως καλύτερα, δεν χρειάζεται να επεξηγούμε, Γιάννη, τίποτα εμείς, στο τέλος να πούμε μόνο το σκορ.